πρέπει να πούμε, αγαπητοί μου, ότι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί μας, ύστερα από 20 αιώνες χριστιανισμού, δεν λησμονήσαμε τις παλιές μας ειδωλολατρικές συνήθειες. Στις φλέβες μας ρέει ακόμη αίμα ειδωλολατρικών. Σε αυτή τη χριστιανική βασιλεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, αυτές οι συνήθειες που φούντωναν κάποιες μέρες του έτους έκανε πολλούς πατέρες της εκκλησίας μας και ιδιαίτερα των Ιερών Χρυσόστομων να διαμαρτύρονται για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. Και το θέμα αυτό, η κατάσταση σε αυτή, ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν λογαριάζομαι ότι ευρισκόμεθα σε μυρίους κινδύνους αυτή τη στιγμή, αυτήν την ιστορική στιγμή, απειλούμενοι από τους γύρω γειτονικούς μας λαούς, και εμείς διασκεδάζουμε. Και διασκεδάζουμε όχι εκείνη την αγνή διασκέδαση επιτέλους που κάποια στιγμή θα ζητούσαμε μίαν ψυχαγωγία, μίαν εκφυγή από μίαν πιεστική καθημερινή πραγματικότητα, αλλά οργανώνουμε χορούς και διασκεδάσεις και καρναβάλους υπόλοιπα ειδωλολατρικών εορτών. Τι κρίμα! Κύριο που λέγει ο Θεός εις το βιβλίο των αριθμών, ότι ο λαός ετελέσθη, δηλαδή έκανε τελετές εις τον Βεελφεγόρ. Τι κρίμα, αλήθεια, τι κρίμα! Έτσι η Εκκλησία μας, επειδή ουδέποτε έλειψαν αυτές οι συνήθειες και οι καταστάσεις, σήμερα μάλιστα προβάλλονται ως οι ρίζες μας, οι ρίζες της παραδόσεώς μας, επέλεξε την αποστολική περικοπή από την προς Ρωμαίους επιστολή που ακούσαμε προηγουμένως, και λέγει ο Απόστολος, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη κόμεις και μέθες, μη κίτες και ασελγίες, μη έριδη και ζήλο. Δηλαδή, ευρισκόμενοι μέσα εις την νοητήν ημέραν του φωτός του Χριστού, αξιοπρεπώς να περιπατήσουμε, ευσχημόνος, αξιοπρεπώς, όπως πρέπει στα παιδιά του Θεού, και όχι με κόμους. Ο κόμος είναι τα αμαρτωλά, άσωτα φαγοπότια, τα τραπέζια, τα άσωτα τραπέζια. Μη κόμεις και μέθες και με μεθύσια, μη κίτες και ασελγίες, όχι πια με σαρκικά αμαρτήματα, μη έριδη και ζήλο, όχι πια με ζήλιες και με φαγωμάρες, με μαλώματα. Πρέπει να ομολογήσουμε, καθρεπτιζόμενοι σε αυτά που ο Απόστολος της Ελλάδος, πρέπει να το αισθανόμεθα καύχημα αυτό. Μας λέγει ότι είμεθα κακοί χριστιανοί, είμεθα πολύ κακοί χριστιανοί, τουλάχιστον στο σύνολό μας. Δεν αγγίξαμε ακόμα καν το πνεύμα του Ευαγγελίου, και πιστεύω εσείς που ακούτε τον Λόγο του Θεού και τρέφεστε με Αυτόν, λιπαρώς τρέφεστε με Αυτόν, βεβαίως δεν θα ζητούσατε ποτέ εσείς να μένετε εις τον χώρο της ασωτείας. Όμως, παρά τα αυτά,
Μπορεί να μην ζητούμε αυτά τα αμαρτωλά τραπέζια, τις αμαρτωλές διασκεδάσεις και τις αμαρτωλές καταστάσεις, όμως όλοι μας κάπου χωλαίνουμε. Και αυτό είναι εκείνο που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος και λέγει «Μη έρηδη και ζήλω». Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, θα μείνουμε, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να επικρατεί σε μας η ζήλια και τα μαλώματα. Ναι, κάποιος μπορεί να πει κάποια κυρία, κάποιος κάποια αδελφή, αδελφός, δεν πήγα σε αμαρτωλά τραπέζια. Ναι, μήπως ζηλέψαμε, μήπως ζηλεύομαι, μήπως εξαιτίας αυτών των ζηλοτυπιών μας γκρινιάζουμε και μαλώνουμε. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε και να καταπολεμήσουμε αυτό το δίδυμο. Ναι, πράγματι είναι δίδυμο η ζήλια και τα μαλώματα. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Θεοφύλακτος, εκ του ζήλου ιέρης ανελών, δηλαδή ο Παύλος ανελών ούν την έρην ανατρέχει και επί την αρχήν, δηλαδή το αίτιον ταύτης την ζηλοτυπίαν. Δηλαδή από τη ζήλια προέρχεται η αίρης, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Και ο Παύλος, παίρνοντας την αίρην, πηγαίνει και εις το αίτιο της αίριδος, που είναι η ζήλια και είναι η αρχή, το αίτιον, η αρχή είναι η ζήλια. Έτσι λοιπόν αυτό το δίδυμο δεν είναι παρά το αίτιον και το αιτιατόν. Είναι η μητέρα και η θυγατέρα, να χρησιμοποιήσω την φρασιολογία του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Η μία γεννά την άλλη. Έτσι η ζήλια γεννά τις έρηδες. Όταν απουσιάζει η ζήλια, πρέπει να σας το πω ότι ακόμη λέγεται από τον Απόστολο και με τη λέξη ερηθία, έψιλον ρο γιώτα, θήτα έψιλον γιώτα, ερηθία ή ζήλος ή ζηλοτυπία ή συγγνώμη, ναι, όλα αυτά τα οποία γεννούν φυσικά, όπως σας είπα, την έρηδα. Εάν λοιπόν απουσιάζει η ζήλια, η έρηδα εξαφανίζεται. Και η ζήλια εξαφανίζεται όταν υπάρχει αγάπη. Όταν αγαπάς δεν ζηλεύεις. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος στην πρώτη προς Κορινθίους, η αγάπη ου ζηλεί. Η αγάπη δεν ζηλεύει. Αν αγαπάς δεν ζηλεύεις. Και ακόμη η αγάπη λέγει ου ζητεί τα εαυτής. Δεν γυρεύει τα δικά της. Η ζήλια γυρεύει τα δικά της. Γιατί εσύ το έχεις και όχι εγώ. Γιατί είσαι εσύ και δεν είμαι εγώ. Είναι στον πυρήνα της η ζήλια άκρατος εγωισμός. Θέλω εγώ, όχι εσύ, εγώ. Συνεπώς η αγάπη που εξαφανίζει τη ζήλια ου ζητεί τα εαυτής, δεν γυρεύει τα δικά της. Ακόμη δεν προκαλεί, βεβαίως δεν προκαλεί καυγάδες, μαλώματα όπως η ζήλια. Τι λέει πάλι ο Παύλος στο αυτό κείμενο, ου παροξύνεται. Η αγάπη δεν θυμώνει, δεν δημιουργεί έρηδες. Όπου λοιπόν είναι η αγάπη, εκεί απουσιάζει ο παροξυσμός, απουσιάζει η έρηδα. Αλλά πού βρέθηκε όμως η ζήλια μέσα στην ανθρωπίνη ψυχή? Πώς βρέθηκε αυτό το πάθος? Όπως και ο θυμός, αγαπητοί μου, προσέξατε αυτό το σημείο, είναι το νεύρο της ψυχής. Και έτσι και ο ζήλος, η ζήλια, είναι
το κίνητρο της ψυχής και ετέθησαν, αν το θέλετε, μη σας σκανδαλίζει, μέσα στην ανθρωπίνη ψυχή από αυτόν τον ίδιον τον δημιουργόν. Αλλά με τη διαφορά πως αυτά τα δύο, δηλαδή όπως ο θυμός έτσι και η ζήλια, έχουν αρρωστήσει, αυτά τα αισθήματα έχουν αρρωστήσει με την πτώση των πρωτοπλάστων. Τι είναι ο ζήλος, η ζήλια? Είναι οι τάσεις, είναι η έφεση της ψυχής να αναζητήσει και να μιμηθεί το αγαθόν, όπως και ο θυμός είναι το νεύρο για να αποτινάξει ή να μην αποδεχθεί το κακόν. Εάν ο Αδάμ και η Εύα έλεγαν εις τον διάβολον, φύγε από εδώ, σε ξεχωρίσαμε ποιος είσαι, με τι τρόπο θα το έλεγαν αυτό άραγε? Έτσι φιλικά, όμορφα, ευγενικά? Να σας το πω πως θα το έλεγαν. Αν θέλουμε να μελετήσουμε πως ήταν οι πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισο, πως ήταν ο Αδάμ, δεν έχουμε παρά να δούμε τη ζωή του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Τι είπε ο Χριστός στον Σατανά όταν του εζήτησε στον τρίτο πειρασμό να πέσει, να τον προσκυνήσει? Διότι στην πραγματικότητα αυτό εζήτησε ο Σατανάς από τους πρωτοπλάστους, διότι θα έκαναν το θέλημά του. Τι είπε ο Κύριος? Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά. Πως πιστεύετε το ύφος της προτάσεως? Άραγε να ήτο εκείνο το σε παρακαλώ, κοίταξε, κοίτα τη δουλειά σου, έτσι κάπως. Και εκείνο το ο πίσω μου θα πει να μην σε βλέπω, γιατί ότι είναι πίσω μας δεν το βλέπουμε. Αν έπρεπε να το μεταφράσουμε νεοελληνικά θα το λέγαμε, νεοελληνικά στην κοινή θα το λέγαμε, άι χάσου από μπροστά μου, δηλαδή να μην σε βλέπω, χάσου, να χαθείς. Έτσι μίλησε ο Κύριος. Εκείνη την ώρα τι έδειχνε? Το νεύρο της ψυχής. Βλέπετε λοιπόν, και ο θυμός, το νεύρο της ψυχής, ο θυμός και ο ζήλος μπήκαν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, με τον μεν θυμόν να αποδιώχνει το κακό, με τον ζήλον να μιμείται το αγαθόν. Είναι δύο κίνητρα, το ένα αποτρέπει και το άλλο προτρέπει, όπως το βλέπετε. Γι' αυτό λοιπόν είναι τοποθετημένα από το Θεό. Έτσι βρέθηκαν μες στην ψυχή μας, στην κάθε ψυχή. Μόνο που δυστυχώς, όπως σας είπα, αυτά αρρώστησαν και εξετράπησαν. Σήμερα θυμώνομαι κατά του αδελφού, κατά του αγαθού, ζηλεύομαι το κακό, ζηλεύομαι τον αγαθόν άνθρωπο να τον εξαφανίσουμε και ούτω καθεξής. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη, κυριολεκτικώς γεμάτη στην αναφορά της σε αυτόν τον καλόν ζήλον. Τι είναι ο συναγωνισμός? Στην αγωγή των παιδιών, όταν λέμε κοίταξε το γειτονόπουλο, κοίταξε ο συμμαθητής σου είναι καλύτερος από σένα, βάλ τα δυνατά σου, διάβασε, μη παίζεις, μη χαζεύεις, να τον μιμηθείς. Κοίταξε εκείνη η πόλη, είναι καλύτερα από μας, είναι πιο καθαρή, πιο ευπρεπής, πιο πολιτισμένη. Εμείς, η δική μας η πόλη. Αυτά είναι ο αγαθός ζήλος. Και εννοείται πάντοτε ο ζήλος αυτός προτρέπεται προς το αγαθόν. Απόστολος Παύλος, κηρύσσοντας στους εθνικούς των Χριστών, ήθελε να υπεγείρει τον αγαθόν ζήλον στους συμπατριώτες του, τους Εβραίους, για να δεχθούν τον Χριστόν, ότι μα επιτέλους οι εθνικοί τον εδέχθησαν, εμείς τον απερίψαμε. Για να το πετύχει λοιπόν αυτό τι έκανε? Έβαλε σε ενέργεια τη ζήλια ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε τι γράφει παρακαλώ εις την προς Ρωμαίους επιστολή. Ύπος
παραζηλώσω. Παραζηλώσω μου την σάρκα και σώσω την άσεξ αυτών. Σάρκα εννοεί τους συγγενείς του, δηλαδή τους Εβραίους, δηλαδή τους συμπατριώτες του, τους ομοφίλους του. Τι είπε? Θέλω να τους παραζηλώσω. Θέλω να τους κάνω να ζηλέψουν, ε? Μήπως από αυτούς κάποιους μερικούς καταφέρω για να σώσω, δηλαδή να επιστρέψουν εις τον Χριστόν. Ακόμη ο Αποστόλος Παύλος στους Κορινθίους, μιλώντας για τη λογία, εκείνο το ταμείο που ήταν, μάζευαν χρήματα για τους πτωχούς που και τα λοιπά, γράφει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του: είδα γάρ την προθυμία ημών, λέει στους Κορινθίους, γράφει από τη Μακεδονία, ειν υπερ ημών καυχόμαι Μακεδόσιν, που για σας καυχαίμαι στους Μακεδόνες. Ότι Αχαΐα, πρέπει να σας πω ότι η Στερεά Ελλάς και η Πελοπόννησος ή το μία επαρχία και λέγεται στους ρωμαϊκούς χρόνους Αχαΐα, όπως μία επαρχία ή το η Θεσσαλία και η Μακεδονία κατά τους ρωμαϊκούς πάλι χρόνους. Και τι γράφει εδώ? Ότι Αχαΐα, λέει στους Μακεδόνες, δηλαδή εσείς οι Κορίνθιοι που είσαστε στην περιοχή της Αχαΐας, κατεσκεύαστε από πέρυσι, συγγνώμη, παρεσκεύαστε από πέρυσι, έχει ετοιμαστεί από πέρυσι, και ο εξημών ζήλος ηρέθησε τους πλοίωνας, και ο ζήλος ο δικός σας έβαλε σε ενέργεια, λέει, τους περισσότερους Μακεδόνας. Α, εκείνοι μάζεψαν χρήματα, εμείς τι κάναμε? Βλέπετε λοιπόν εδώ τι θαυμάσιος ο ζήλος, ο αγαθός ζήλος, ο αγαθός που τον χρησιμοποιεί ο Παύλος, τον χρησιμοποιεί. Αλλά και αυτός ο Κύριος χρησιμοποιεί τον ζήλον και παραγγέλει στον επίσκοπο της εκκλησίας της Λαοδικίας την Αποκάλυψη και του λέγει: ζήλευε ουν και μετανόησον. Ζήλεψε τις άλλες εκκλησίες, προκόβουν οι άλλες εκκλησίες, εσύ τι κάνεις? Ζήλευε ουν και μετανόησον. Όμως, όπως είπαμε, θα το επαναλάβω άλλη μία φορά, ότι αυτός ο Άγιος, ο αγαθός ζήλος έγινε αμαρτωλός. Και όταν υπάρχει στην ψυχή, τότε μαζί του συνυπάρχει και ιέρης, ιεριστικότης. Δηλαδή η επιθυμία να μαλώνουμε, όπως λέμε, μετρών τα νύχια μου, ξέρω εγώ, θέλω καυγά. Η ζήλια λοιπόν γεννά την εριστικότητα. Τι είναι η έρης? Η κακή τώρα, συγγνώμη, η έρης τι είναι? Είναι η φιλονικία, είναι η λογομαχία, είναι η διένεξη, είναι η γκρίνια, είναι η διχόνοια, είναι το μάλωμα, είναι η μάχη. Η ζήλια, που συνήθως, αγαπητοί μου, γίνεται φανερή με την παρουσία ενός αδικαιολογήτου εριστικού πνεύματος, είναι πλατιά διαδεδομένη στους ανθρώπους και θα τη συναντήσουμε παντού, και μέσα μας και απ' έξω μας, στην κοινωνία, στην εργασία, στο σχολείο, στην οικογένεια, στην εκκλησία, ακόμη και μεταξύ των εθνών. Ναι, λέει ο λαός μας εκείνη την πασίγνωστη παροιμία: αν ήταν η ζήλια ψώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα. Ναι, γι' αυτό σας είπα, και εμείς την έχουμε τη ζήλια, και μάλιστα εις των χώρων της εκκλησίας και φυσικά και στο σπίτι και στη δουλειά μας, όπως προηγουμένως σας ανέφερα. Και πρώτα ας δούμε τη ζήλια μέσα εις αυτή την κοινωνική μας ζωή. Παρατηρήστε στο χώρο της εργασίας πόσα μαλώματα αδικαιολόγητα γίνονται. Το ίδιο και στην πολιτική. Πόσα μαλώματα γίνονται. Πίσω τους στέκεται η ζήλια.
Η ζήλια είναι ένα φρένο, μια πέδη της κοινωνικής και της πολιτικής προκοπής. Δεν μπορούμε να προκόψουμε. Εμείς μάλιστα οι Έλληνες, κατά δυστυχία, χάσαμε νίκες, γιατί ο φθόνος φούντωνε και οι έριδες διέλυαν τις δυνάμεις μας. Λέγει μάλιστα ο Κλήμης Ρώμης στην πρώτη του προς Κορινθίους επιστολή, που μάλωναν οι Κορίνθοι, και του στέλνει αυτήν την επιστολή, λέγει: «Ζήλος και έρης πόλεις μεγάλας κατέστρεψαν και έθνη μεγάλα εξερίζωσαν». Δεν σας το μεταφράζω, το καταλαβαίνετε, είναι απλό. Θυμηθείτε στην αρχαιότητα 30 ολόκληρα χρόνια να πολεμούν οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες. Γιατί? Διαλόγους, ακούστε, γοήτρου. Ποιος θα έχει, θα λέγαμε, την κυριαρχία στην Ελλάδα? Θα έχει αυτό το γόητρο? Δεν είναι κρίμα? Γιατί χάσαμε στο Μικρασιατικό πόλεμο? Γιατί μαλώναμε. Και δεν ξέρω που αλλού. Αντιθέτως, όποτε ενωθήκαμε, θαυματουργήσαμε. Δεν θέλω να μείνω πιο πολύ, λίγο πολύ σε όλους μας είναι γνωστή η δική μας η ιστορία και είναι κατάσπαρτη με τέτοια παραδείγματα. Αλλά η ζήλια είναι ή αθεράπευτον ή δυσθεράπευτον πάθος, εάν χρονίσει. Εάν χρονίσει, μόλις δούμε τα σπέρματά της, στην ψυχή μας πρέπει να σπεύσουμε να την καταπολεμήσουμε. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, για να δείξει πόσο αθεράπευτη είναι η ζήλια όταν χρονίσει, λέγει στο βιβλίο Ασμάτων, σκληρός ως άδης ζήλος. Η ζήλια είναι σκληρή, λέει, σαν τον Άδη. Αδυσόπιτη είναι η ζήλια. Παρακαλέστε το ζηλιάρι να συνέλθει. Δεν συνέρχεται. Πολλοί πέφτουν βεβαίως θύματα της ζηλοτυπίας, ως θύματα πια, δηλαδή ως το αντικείμενο της ζηλοτυπίας, σαν τα πρόσωπα εκείνα που πέφτουν θύματα των ζηλοτύπων ανθρώπων. Και όπως σας είπα, εκδηλώνεται με το πάθος της εριστικότητος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος φωνάζει μαζί μου? Τι έπαθε? Γιατί? Μη ρωτάς πιο πολύ. Το γιατί είναι πίσω από αυτό που βλέπεις. Υπάρχει η ζήλια, υπάρχει ο φθόνος. Γι' αυτό το λόγο πρέπει πάντα να προσέχουμε, μη πέφτουμε εις το στόχαστρο των ζηλοτύπων ανθρώπων. Θα πρέπει να το προσέχουμε πολύ, μα πάρα πολύ. Μη τους προκαλούμε καθιονδήποτε τρόπον, συνειδητά ή ασυνείδητα, για να φτάσουν να μας ζηλέψουν και μετά να μας τρώνε με τους καυγάδες τους. Γι' αυτό λέγει στη Σοφία Σειρά: «Από τον ζηλούντον σε κρύψον βουλήν». Κρύψε τη σκέψη σου, κρύψε τις αποφάσεις σου, κρύψε τα σχέδιά σου από εκείνους οι οποίοι σε ζηλεύουν. Αλλά και μέσα στην οικογένεια ακόμη, αγαπητοί μου, επικρατεί η ζήλια και η εριστικότης. Μαλώνουν οι σύζυγοι. Διαβάστε στο βιβλίο της Γενέσεως πως μάλωναν οι δύο αδελφές, η Λία και η Ραχήλ. Γιατί ποια θα έχει τον Ιακώβ? Είναι εκεί μια ολόκληρη ιστορία. Μαλώνουν ακόμη τα αδέλφια. Θυμηθείτε τα παιδιά του Ιακώβ. Θυμηθείτε πως ζήλευαν τον Ιωσήφ και έγινε θύμα ο Ιωσήφ της ζηλοτυπίας των αδελφών του, που τον κακοποίησαν όταν έφτασε εκεί στην μοναξιά να τους πάει φαγητό. Μαλώνουν ακόμη οι συγγενείς, γιατί πίσω τους στέκει ο φθόνος, πάντα ο φθόνος. Και πολλές φορές υπάρχει και η οργή που κρατάει όσο κάποτε ένας ολόκληρος βίος, μια ολόκληρη ζωή. Η ζήλια και η εριστικότης είναι ένα σύνηθες φαινόμενο των συζύγων. Σύνηθες. Μη ζήλου,
λέει πάλι η Σοφία Σιράχ, γυναίκα του κόλπου σου, την γυναίκα της αγκαλιάς σου, μη τη ζηλεύεις, τη γυναίκα σου μη τη ζηλεύεις, είναι σάρκα σου, μη τη ζηλεύεις, δεν είναι καλό. Και αντίστροφα. Και η αγάπη, το είπαμε, ούτε ζηλεύει ούτε παροξύνεται. Πολλοί λέγουν αυτό το οξύμορον σχήμα, τη ζηλεύω λέει γιατί την αγαπώ. Θέλετε ακόμη πλέον οξύμορον? Σκότωσα τη γυναίκα μου λέει γιατί την αγαπούσα. Συνηθισμένη έκφραση στα εγκλήματα τιμής που υπάρχουν, ή όχι τιμής, στα εγκλήματα τα συζυγικά, επειδή λέει την αγαπούσα. Οξύμορον σχήμα. Η αγάπη ούτε ζηλεύει ούτε παροξύνεται. Συνήθως όταν απουσιάζει η αγάπη έχουμε τα φαινόμενα αυτά. Η ζήλια και η αριστικότητα, αγαπητοί μου, είναι φαινόμενο και μέσα, δυστυχώς, και στην Εκκλησία. Μαλώνουν οι ιερείς, οι αρχιερείς, ο λαός. Δείγμα σαρκικότητος. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, σημειώνει εις την πρώτη προς Κορινθίους που μάλωναν οι Κορίνθιοι, όπου γάρεν ημίν ζήλος, ζήλια, και αίρης, μαλώματα, και διχοστασίε, ουχή σαρκική εστέ και κατά άνθρωπον περιπατείτε, και ζείτε και πολιτεύεστε σαν βιολογικοί άνθρωποι και όχι σαν πνευματικοί άνθρωποι. Χρειάστηκε μάλιστα για αυτούς, όπως σας είπα προηγουμένως, να γραφτεί μια επιστολή και δεύτερη ακόμη, παρότι δεύτερη θεωρείται ενώθος, ας είναι, προς τους Κορινθίους από τον Άγιον Κλίμεντα Ρώμης. Και ακριβώς αυτά τους τονίζει. Μα σε εσάς που έγραψε τον ύμνον της αγάπης ο Παύλος, ο Απόστολός σας, εσείς μαλώνετε? Και παίρνει δυστυχώς το πάθος αυτό μέσα στην Εκκλησία τραγικές διαστάσεις. Όπως σας είπα, μεταξύ επισκόπων, μεταξύ ιερέων, πόσες φορές μαλώνουν ιερείς μέσα στο ιερό και στο ιερό ακόμη, αλλά και οι επίτροποι και οι πιστοί, ποιος θα γίνει επίτροπος, γιατί εσύ αυτό και όχι εγώ και λοιπά, ζήλια, γκρίνια, εριστικότητες, κατηγορίες, συκοφαντίες, ανεπίτρεπτες καταστάσεις. Ο φθονερός ακόμη και εριστικός άνθρωπος δεν μπορεί να έχει καλή υγεία. Το λέει ο λαός. Δες τον κυτρινιάρη, το λέει ο λαός. Ναι, είναι χαρακτηριστικό. Ούτε και μακροζωία. Τουλάχιστον να μας συγκινήσει ότι θα ζήσουμε λίγα χρόνια εάν είμεθα εριστικοί και ζηλιάριδες. Το βεβαιώνει η Γραφή, το Πνεύμα του Θεού. Σοφία Σιράχ, 30,24. Ζήλος και θυμός, ελατούς είναι ημέρας. Η ζήλια λέει και ο θυμός, η εριστικότητα, ελαττώνουν τις ημέρες της ζωής σου. Έτσι, ο ψυχικός παράγων έχει άμεση, θα λέγαμε, επίδραση στην όλη ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου. Δεν θέλει κανείς, αν θέλει κανείς να χαρεί τη ζωή του πραγματικά, θα πρέπει να είναι απειλαγμένος από τα ψυχικά αυτά φοβερά πάθη. Αγαπητοί μου, η αρχαία μυθολογία για να εκφράσει τη ζήλια που δημιουργεί την έρηδα, μυθόπλασε την έρηδα, το έψιλον κεφαλαίων, ως θεά, που είναι η θυγατέρα της νυκτός, του σκοταδιού η κόρη, και τη μητέρα όλων των κακών, όπως λέγει ο Ησίωδος. Αλλά και ο Όμηρος λέγει ότι η Έρης, έψιλον κεφαλαίων, το όνομά της, ήταν αδελφή του Άρεος, του θεού του πολέμου, τον οποίον παντού συντρόβευε στις πολεμικές του επιχειρήσεις ο Άρης. Γιατί η Έρης ήταν πάντα ζηλιάρα. Επειδή δεν προσεκλήθη στους γάμους του Πηλαίος και της Θέτιδος, προκάλεσε τον γνωστό μας Τροϊκό πόλεμο. Γι' αυτό ο Παύλος τονίζει και λέγει, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη κόμεις και μέθες, μη κίτες και ασελγίες, μη έριδι και ζήλο.
Ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται μακριά από όλα αυτά. Είναι ο άνθρωπος του φωτός και της ημέρας. Και η ημέρα ως φως είναι το σύμβολο του Θεού και της ημερότητος. Είναι ο περιπατών ευσχημόνος ο πνευματικός άνθρωπος, δηλαδή με όλο το σχήμα της αγιότητος πολιτευόμενος. Ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος ούτε ζηλεύει ούτε μαλώνει. Ο άνθρωπος του Χριστού αγαπά μόνο να αγαπά. Επιδιώκει τις αγαθές σχέσεις και την ειρήνη, γιατί η αγάπη και η ειρήνη είναι η ζωή του Χριστού, η ζωή η δική του.